Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ολοκαίριο τσιλικά, τι κάνετε? Είμαστε τόση ώρα και γράφουμε εδώ πέρα και δεν έχουμε πατήσει ρεκ στον ήχο. Πάλι καλά. Δεν είχαμε πει τίποτα. Πάλι καλά που δεν είχαμε πει τίποτα, ναι, μόλις ξεκινήσαμε. Αυτό που λέγαμε είναι ότι και εγώ ήμασταν εχθές. Μπράβο, ότι και εγώ ήμασταν εχθές. Ότι τη γλιτώσαμε τελικά. Ναι. Ευτυχώς έδρασαν γρήγορα και εδώ πέρα οι τοπικοί, αλλά και ένα ελικόπτερο με ένα αλάνι πιλότο που ήρθε εδώ πέρα και την έσβησε μόνος του. Που σωθήκαμε λόγω αυτού του πιλότου. Ναι. Δυστυχώς εχθές. Γι' αυτό γίνεται και χαμός και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είχε 7 μποφόρ και με το που πήρε φωτιά ξέσπασε παντού. Εμείς σταθήκαμε τυχεροί. Οι υπόλοιποι ακόμα παιδεύονται. Να ευχηθούμε καλή τύχη σε όλους. Γιατί, παιδιά, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, μόνο με την τύχη μπορεί να. Ακόμα και τώρα που κάνουμε το βίντεο στην Αττική, καίγεται. Καίγεται κόσμος, καίγονται σπίτια. Ευχόμαστε να μην υπάρχει κανένα θύμα καταρχάς, να μην υπάρξει. Ναι. Ή να υπάρξουν όσο το δυνατόν λιγότερα και να μην χάσει ο κόσμος τα σπίτια του και να περάσει όσο πιο ανέμαχτα γίνεται όλο αυτό. Καλώς ήρθατε καταρχάς σε ένα ολοκέντριο chilling out, δεν ξέραμε το είπα. Σε ποιο επεισόδιο είμαστε, έχουμε ξεφύγει? Καλά, τώρα τι με ρωτάς. Έχουμε ξεφύγει, το οποίο, παιδιά, στούντιο όπως το βλέπετε το είχα ξεστήσει όλο χθες λόγω της φωτιάς και μόλις τώρα το ξαναστήσαμε. Το έστησες εσύ. Το έστησα εγώ και με επέβλεπε ο Αντρέας που λέγε βαρά. Του έλεγα εκεί σωστό, μπράβο. Δεν έγινε αυτό σωστά. Και ανοίξαμε την κάμερα πρώτα για να χαλαρώσουμε λίγο από όλα αυτά που έχουμε περάσει αυτές τις μέρες. Για να μιλήσουμε για τις νέες ανακοινώσεις. Για τις νέες ανακοινώσεις της Disney. Για τις ανακοινώσεις Disney. Ναι, αυτό. Η οποία, παιδιά, έχει εξαγοράσει τα πάντα. Έχει εξαγοράσει εδώ πέρα δύο σούπερ μάρκετ εδώ κάτω στην Ερέτρια. Έχει εξαγοράσει, μιλάμε, την 24 Century Fox, πώς τη λένε αυτή να είναι, την εξαγόρασε και αυτή να είναι. Έχει πάρει Star Wars, έχει πάρει Marvel, έχει πάρει National Geographic. Έχει πάρει τα πάντα, αφήστε. Και θα πάρει και την Ελλάδα σε λίγο, όπως το πάμε. Και ένα event το οποίο γίνεται κάθε 2 χρόνια, στο D23, βγήκανε και είπανε τα νέα, τα βάζω σε αυτάκι, franchises που έρχονται στο μέλλον. Και είπαμε να ανοίξουμε την κάμερα για να το συζητήσουμε. Ανακοινώθηκαν πάρα πολλά και από την Pixar και από το Star Wars. Εντάξει, από τη Marvel δεν ανακοινώθηκε κάτι καινούργιο, το ξέραμε ήδη. Θα σχολιάσουμε πρώτα τι ανακοινώθηκε και στο τέλος θα έχω μια ζητσούλα λίγο, γιατί θα δείτε ότι προκύπτει κάτι. Υπάρχει ένα μοτίβο εδώ που ακολουθείτε. Πρώτη ανακοίνωση από την Disney είναι το Moana 2, το οποίο πρώτο είχε κάνει μια αρκετά μεγάλη επιτυχία. Με 150 εκατομμύρια budget είχε βγάλει 687 εκατομμύρια παγκοσμίως. Και οπότε, στην Ελλάδα αυτό είχε πάει. Και στην Ελλάδα βέβαια με άλλο όνομα. Δεν λέγεται Moana, στην Ελλάδα λέγεται Vaiana. Ναι. Και να ξέρετε ότι στην Ευρώπη η ταινία Moana λέγεται Vaiana. Στην Ιταλία όμως, παιδιά, λέγεται Οσιάνα, Οσιάνια, Οκεανία δηλαδή, διότι, άκου Αντρέα να δεις τι γίνεται εδώ πέρα. Επειδή στην Ιταλία υπάρχει μια, πώς το πούμε, μια θρηλυκή πορνοστάρ, η οποία λέγεται Moana Pozzi. Και ακριβώς αυτό που είπε ο Αντρέας, μην την ψάξετε, για να μην την ψάχνετε λοιπόν, η Disney αποφάσισε για να μην υπάρχει πρόβλημα και ο άλλος πηγαίνει και ψάχνει Moana Movie και του βγάζει πρώτη αυτή και του βγάζει πορνοτενίες της Moana. Αλλάξανε το όνομα σε Οσιάνια, Οκεανία δηλαδή, για να μπορέσουν να περάσουν έτσι λίγο, να προσπεράσουν αυτό το conflict που υπάρχει. Μετά τα χρόνια που πέρασαν, σαν Moana έχει μείνει. Στην υπόλοιπη Ευρώπη πάντως Vaiana λέγεται και όχι Moana. Moana είναι μόνο στην Αμερική. Μιας και την αναφέραμε τη συγκεκριμένη πορνοστάρ, γιατί δεν είναι τυχαία να ξέρετε, είναι όντως θρύλος στην Ιταλία. Η συγκεκριμένη, παιδιά, έχει καταφέρει τότε να ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες πορνοστάρ. Σας εξηγώ γιατί είναι θρύλος η συγκεκριμένη. Διότι στήριζε την ΛΟΑΤ κοινότητα, υποστήριξε την νομιμοποίηση της σεξουαλικής εργασίας στην Ιταλία αλλά και γενικά στην Ευρώπη. Και στο τέλος της ζωής της, γιατί δυστυχώς πέθανε 33 χρονών πολύ γρήγορα από καρκίνο, από καρκίνο στο ΙΠΑΡ, δόρισε το 40% της περιουσίας της σε επιστήμονες για την καταπολέμηση του καρκίνου. Οπότε γι' αυτό το λόγο η Disney, για να μην πατάς Moana και βγάζει εκείνη, γι' αυτό είναι τόσο γνωστή. Το κάνει σαν φορό τιμή, α πούμε, για αυτήν ή απλά επειδή δεν θέλανε. Όχι, απλά δεν θέλανε. Να συνδέεται με αυτήν. Ακριβώς, μα θα πάταγε Moana Movie και θα σου βγάζε πορνοτενίες. Ναι. Εντάξει, τουλάχιστον στην αρχή. Τώρα πλέον, φαντάζομαι, θα έχει φτιάξει ο αλγόριθμος. Αλλά στην Ευρώπη δεν θα το ψάξετε έτσι. Vaiana στην υπόλοιπη Ευρώπη, Οσιάνια στην Ιταλία. Αυτά, αυτή η ιστορία. Ανακοινώθηκε το 2. Ανακοινώθηκε το 2, επιστρέφει ο Dwayne Johnson και η Άουλη Κραβάλιο στους ρόλους, στους πρωταγωνιστικούς και θα κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου του 2024. Α, εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει την πρώτη ταινία. Εγώ την έχω δει και δεν θυμάμαι τίποτα.
Μικρός τώρα, δεν θυμάμαι. Αν ήταν καλή, όμως θα τη θυμόσουν και ήσουν μικρός. Λες να μην ήταν. Δεν έχει να κάνει δεν με το ανήσυχο. Με το Lion King, εγώ με την πρώτη φορά που το είδα, μου έμεινε αποτυπωμένο στον εγκέφαλο. Εγώ και εγώ το θυμάμαι. Και δεν έφυγε ποτέ από εκεί. Τώρα, μια και αναφέραμε Dwayne Johnson, να πούμε και κάτι άλλο να φεύγει. Ανακοίνωσε ο Dwayne Johnson ταινία Monster Jam. Το οποίο είναι μια ταινία με Monster Trucks. Αυτά τα τεράστια με τις τεράστιες ρόδες που πατάνε από πάνω άλλα μάτια. Που σιγά το πράγμα εδώ στην Ελλάδα το κάνουμε και κανονικά μας αυτό. σιγά το καινούργιο. Δεν είπανε πολλά, μόνο μερικές φωτογραφίες. Ήτανε με τον The Rock μπροστά από ένα Monster Truck. Το οποίο επειδή είναι ο The Rock φαίνεται κανονικό αμάξι. Ναι. Τώρα θα δούμε τι θα είναι. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω εμπιστοσύνη στον Dwayne Johnson πλέον. Όχι βέβαια. Σε ταινία με Dwayne Johnson πλέον δεν έχω όχι. εμπιστοσύνη. Να την πω την ταπεινή μου αλήθεια. Frozen 3 ανακοίνωσαν. Το 2027, παιδιά, έρχεται το Frozen 3. Το πιο υπερεκτιμημένο animated franchise στην ιστορία των animated franchises. Ίσως και όχι μόνο, επιστρέφει δυναμικά. Συγγνώμη για αυτούς που είναι φαν του Frozen. Όχι, καθόλου συγγνώμη, έχεις δίκιο. Καταρχάς να πούμε ότι δεν θα βγάλουν μόνο τρίτη, θα βγει και τέταρτη. Ωραία. Ότι είναι στην ουσία μία ιστορία η οποία θα σπάσει σε δύο ταινίες. Που από αυτές είναι από αυτά. Είναι από αυτά. Ελπίζω βέβαια να έχει τέλος. Ναι, αυτό το λέω. Αλλά να το πιάσω από την πρώτη ταινία που έχω δει τουλάχιστον εγώ. Δεν έχω τραβήξει για να δω άλλες. Και εγώ μόνο την πρώτη. Να πούμε ότι τουλάχιστον εμένα δεν με γέμισε ποτέ το σύγχρονο. Ούτε μου άρεσε κάτι, ούτε λίγο. Ο Όλαφ νομίζω ο χιονάνθρωπος έχει ψηλό πλάκα, αλλά και πάλι δεν με κέρδισε. Δεν βλέπω το λόγο να επισκεφτώ ξανά το franchise. Ίσως να μην επιθύνεται σε εμάς. Το τραγούδι το οποίο. Το κλεμμένο. Δεν έχει σημασία. Το τραγούδι που είχε δημιουργηθεί και το έκανε τόσο. Το Let It Go. Ναι. Λόγω του τραγουδίου να ήταν τόσο διάσημη η ταινία και βλέποντας την ταινία, ακούγοντας το τραγούδι, λέει τι ταινία άρεσε τώρα. Εντάξει. Άμα θέλετε να ακούσετε το τραγούδι, μπείτε στο Spotify και ακούστε το. Το 2027 έρχεται, αργή ακόμη, αλλά έπρεπε να το αναφέρουμε. Επόμενο, Zootopia 2. Κυκλοφορεί 26 Νοεμβρίου του 2025. Και θα έχει μέσα στο cast, εκτός από τους ηθοποιούς από την πρώτη ταινία, και τον και. Week 1, ο ηθοποιός από το Everything Everywhere All At Once, ο ηθοποιός από το Loki την σειρά που είναι ο Μάστορας, μπράβο, ο οποίος μετά το Everything Everywhere All At Once είναι παντού. Και θα κλείσω τα μάτια μου και θα τον δω. Δικαιωματικά όμως. Είναι συμπαθητικότατος, αλλά από κάποια στιγμή και μετά έχει που σου πάει τα νεύρα. Τόση καλοσύνη, δεν την μπορώ. Δεν μπορώ, πολύ καλός. Ναι. Δεν μπορώ. Αν είναι δυνατόν, δεν θα ξυπνήσει μια μέρα αυτός και θα είναι κατσούφης. Ναι, αυτό. Να πει δεν γουστάρω σήμερα να πάω εκεί να κάνω αυτό. Είναι παιδιά μέσα σε μια χαμό και μια ενέργεια συνέχεια. Δηλαδή, μπράβο του ανθρώπου. Ναι, από τη μία χαίρομαι, αλλά από την άλλη είναι φίλε. Τα ξέρω εγώ, είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Αν είναι έτσι, όντως. Έχω βάλει κόκκινο φως από πάνω και είμαι σαν πασχαλινό αυγό. Επόμενη ανακοίνωση, μιας και ανέφερα πριν το Lion King, το οποίο το παλιό εννοώ, το καλό του 94. Ναι. Το οποίο το είδα και μου έμεινε στον εγκέφαλο forever. Το είδα μία φορά και μετά άλλες 38. Αλλά δεν έχει σημασία, από την πρώτη φορά μου έμεινε. Βγαίνει, παιδιά, το Μουφάσα The Lion King. Το prequel δηλαδή. Αυτό το έχουμε ξαναφέρει νομίζω στο podcast. Τη ταινία The Lion King. Δεν ξέρω αν το έχουμε αναφέρει σε podcast. Κάπου το έχει ξαναφέρει εσύ νομίζω. Σίγουρα το έχω αναφέρει ξανά κάπου, ναι. Prequel ταινία λοιπόν του Βασιλιά των Λονταριών που είναι live action, αλλά είναι από αυτές, ξέρετε, τις καινούργιες, αυτή την καινούργια μόδα της Disney που και καλά τις βαφτίζει live action, αλλά δεν έχει ζωντανό μέσα. Καλά, από ελουροειδές, ούτε γάτα δεν έχει ζωντανή μέσα αυτή η ταινία. Δεν ξέρω γιατί τις βαφτίζουν live action. Απλά είναι CGI που και καλά φαίνεται πολύ αληθινό. Ναι. Να πω την αλήθεια, όσες φορές τώρα βγάλαν και καινούργιο τρέιλερ, το οποίο δείχνει το Scar, ο οποίος λέγεται Τάκα. Στα θετικά, να πούμε ότι σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Barry Jenkins, ο οποίος έχει φτιάξει το Moonlight, ταινιάρα, πολύ καλό. Αλλά ρε παιδιά, όσο πιο πολύ βλέπω υλικό από αυτή την ταινία, τόσο πιο πολύ κριντσάρω. Ναι. Γιατί αν το πρώτο το ρουφήξαμε λίγο, εννοώ το φάγαμε, το χωνέψαμε λίγο, το πρώτο που βγήκε, που ήταν remake στην ουσία της original ταινίας. Το 2019. Το 2019. Ας πω ότι δεν το έχω δει ακόμα αυτό. Με το Τζο Φαβρό στη σκηνοθεσία τότε. Δεν το έχω δει ακόμα το 2019. Καλύτερα, δεν χάνεις τίποτα. Ναι. Είναι πολύ χειρότερο του original, του animated. Θα έλεγα ότι καλύτερα Disney, αν ήθελες να βγάλεις καλά-καλά λεφτά, θα έπρεπε να βγάλεις πρώτα αυτή την ιστορία. Animated. Νομίζω γενικά δεν πρέπει να τα αλλάξει αυτό. Κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα αλλάξει. Ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω να κάνεις remake το πρώτο. Και σε live action και σε αυτά, αλλά ναι, τώρα κάποια πράγματα. Ένα καινούριο το οποίο είναι prequel, βγάλ το πρώτα σε animated και μετά. Δηλαδή, αφού είμαστε τρόπο μα τόσα λεφτά. Ξεζουμίζει που ξεζουμίζει τα πάντα. Βγάλ το πρώτο animated και μετά βγάλ το CGI. Αφού έτσι κι αλλιώς animated θα πάνε να το δουν όλοι και πάλι. Πιο πολύ θα πηγαίνουν. Ακριβώς. Και δεν θα ήταν τόσο cringe. Είναι cringe, παιδιά, άμα το δείτε. Δηλαδή,
Μακάρι να είναι ωραίο. Αυτό θα το δούμε σίγουρα πάντως. Λέω πώς. Ναι, θα το δούμε προφανώς. Έχει μέσα Μουφάσα, λογικό γιατί έτσι εξηγεί η ταμπέλα. Έχει μέσα Σκάρα, όπως είπαμε, που λέγεται Τάκα. Και κυκλοφορεί στις 20 Δεκεμβρίου του 24, παρακαλώ. Αλήθεια. Φέτος τα Χριστούγεννα. Χριστούγεννα. Θα έχουμε Μουφάσα. Ναι, οκ. Okay. Γενικά τα prequel, εμένα τα prequel γενικά μου αρέσουν σε σειρές και ταινίες. Είναι παιδί μου, ναι, αλλά έχει να κάνει με λιοντάρια. Τα οποία είναι λιοντάρια με ανθρώπινες συμπεριφορές και ανθρώπινες ανάγκες και ανθρώπινη πολιτική από μην πίσω. Μην το κάνεις live action. Αυτό όχι μόνο αυτό, ρε παιδί μου. Να μην είναι ίδιο με το original. Πόσο διαφορετική ιστορία να είναι, ξέρω εγώ. Τι είναι απλά λιοντάρια στη ζούγκλα. Εντάξει, είναι prequel, κάτι θα γίνεται. Δεν ξέρω, μακάρι, ναι. Θα πάμε να το δούμε προφανώς, γιατί είναι ένα franchise το οποίο το αγαπάμε και εκεί πατάει κιόλας η Disney. Αυτό σίγουρα θα πάμε να το δούμε. Τα άλλα δεν ξέρω. Τα άλλα. Μια και λέμε για άλλα, παιδιά. Το άλλο που λέμε ότι μπορεί και να μην πάμε να το δούμε είναι η Χιονάτη live action. Και δεν θα έρθω εγώ και θα μ' άρρωστος. Η Χιονάτη live action με την Rachel Zegler ως Χιονάτη ή Ziegler. Να μην το λέω τέτοιο. Και η Gal Gadot ως κακιά Βασίλισσα. Μήπως άλλο ξαφνικά. Τρέιλερ, ιδέες. Επειδή είδα το τρέιλερ, από τη μία αυτό έχει λίγο νόημα ύπαρξης. Αυτό πήγα να πω, ότι το Χιονάτη live action το ακούω. Ναι. Το ακούω ότι μπορεί να γίνει. Υπάρχει ένα αλλά. Αλλά. Πάντα. Υπάρχει ένα αλλά. Ναι, μεν έχει νόημα ύπαρξης, γιατί άμα το δεις βγάζει αυτή τη μαγεία, την έτσι αυτά, αλλά είναι διχασμένη προσωπικότητα. Γιατί οι μισοί χαρακτήρες είναι αληθινοί, οι άλλοι μισοί είναι CGI generated, αλλά ακόμη και οι αληθινοί χαρακτήρες φαίνονται λες και είναι CGI generated. Δηλαδή είναι λίγο διχασμένη προσωπικότητα το project. Μπερδεύτηκα τώρα. Είναι σαν ψεύτικο ολόκληρο, παρόλο που δεν είναι. Είναι υποτίθεται live action Χιονάτη προφανώς. Κάποια όντα από εκεί μέσα θα είναι CGI. Εντάξει, okay, το δεχόμαστε. Εντάξει. Αλλά ακόμη και οι κανονικοί ηθοποιοί, μάλλον για να μπορούν να γίνουν blend με το υπόλοιπο περιβάλλον, είναι και νομίζω αυτοί. Νομίζω κατάλαβα τι εννοείς. Ναι, ναι. Φαίνονται και αυτοί σαν ψεύτικοι. Οπότε κάπως έτσι δεν καταργείται η έννοια του live action. Δεν καταργείται γιατί είναι και καλά οι ηθοποιοί που παίζουν αυτοί. Είναι, αλλά... Άμα θέλω να δω live action, θέλω να δω live action. Ναι. Δηλαδή κάτω να φαίνεται πραγματικό. Όχι τόσο παραμύθι. Είναι σαν τέτοιο θα είναι. Που το χάλασε τώρα. Μοιάζει πολύ παραμυθένιο. Παραμυθένιο πολύ... και τέτοιο. Ναι. Χιονάτη είναι να μου πεις, αλλά και ναι, πάλι κάτω live action, live action. Από την άλλη, άμα θες να έχει νόημα ύπαρξη, θες να το κάνεις live action, που σημαίνει ότι απευθύνεται σε μεγαλύτερη ηλικία κοινό, και πόσο μάλλον τώρα για να μην γελιόμαστε, όταν βγάζεις τη Χιονάτη live action, στοχεύεις στο κοινό που έχει μεγαλώσει με τη Χιονάτη. Ναι. Έτσι, και δεν θα πάει να δει τη Χιονάτη τώρα ένα επανεκτέλεση. Μπράβο, θα δει, θα πάνε και κουρτσάκια προφανώς για αγοράκια. Αλλά τόσα... στοχεύεις και στο μεγάλο κοινό, ναι. Οπότε θα πρέπει να το κάνεις λίγο πιο dark. Θα δούμε όμως. Μπορεί να είναι και να μην φαίνεται από το τρέιλερ. Θα δούμε. Okay. Θα δούμε. Μου αρέσει πολύ πάντως. Μου αρέσει πάρα πολύ όμως η Gal Gadot ως κακιά Βασίλισσα. Της ταιριάζει πάρα πολύ. Εντάξει. Επόμενη. Α, 21 Μαρτίου του 2025 κυκλοφορεί η Χιονάτη. Του χρόνου γενικά έχει πολλές κυκλοφορίες η Disney. Lilo and Stitch live action. Δεν έδειξαν πολλά. Μόνο τον Stitch έδειξαν. Καλοκαίρι του 2025 βγαίνει. Του χρόνου το καλοκαίρι δηλαδή. Άλλη μία μεταφορά ενός επιτυχημένου. Καρτούν σε live action. Το Lilo and Stitch, τι είναι? Είναι ένα τερατάκι έτσι με μεγάλα αυτιά που με μπλε, ένα μπλε τερατάκι με μεγάλα αυτιά και μεγάλα δόντια έτσι. Κατάλαβα ποιο είναι. Ναι. Live action. Live action το βγάζουν αυτό. Γιατί? Έλα, ντε, ρώτα τους. Γιατί θέλουν να βγάλουν λεφτά. Πώς θα γίνει live action αυτό? Τι θα όμως. Εμφάνισαν μόνο το Lilo. Μα τώρα νόημα είναι ότι είναι καρτούν έτσι, animated και τέτοια. Disney. Πάμε παρακάτω. New Age Disney. Πάμε παρακάτω, όχι. Καλοκαίρι του 2025 για όποιον το περιμένει. Εγώ υποχρεωτικά θα πάω να το δω, παιδιά. Εγώ γιατί δεν θα έρθω. Η Ραλία είναι τρελή φαν του συγκεκριμένου franchise, οπότε θα πάω να το δω. Επόμενη ανακοίνωση: Tron Ares. Jeff Bridges, Jared Leto, Gillian Anderson, Evan Peters, Cameron Monaghan και πολλοί άλλοι πρωταγωνιστούν. Εγώ επειδή μόνο και μόνο λέει Cameron Monaghan. Γιατί τόση ταινία. Είναι πολύ μεγάλο franchise το Tron. Είναι η τρίτη ταινία που βγαίνει και κυκλοφορεί και αυτό το μέσο στο 2025. Θέλω πάρα πολύ να δω τι θα γίνει, τι έχουν κάνει. Και ειδικά όσο περνάει η τεχνολογία, γιατί το franchise Tron είναι, ρε παιδί μου, ένα franchise το οποίο στηρίζεται σχεδόν να πω 95% στα τεχνολογικά μέσα, γιατί έχει να κάνει σε έναν ψηφιακό κόσμο. Θέλω πολύ να δω τι έχουν κάνει. Μακάρι να έχει ωραίο σενάριο και να είναι ωραία ταινία. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι fan του franchise μέχρι τώρα, έτσι. Αυτό ίσως να το δούμε. Ναι. Toy Story. Κάτσε μην του μουτζώσω. 5. Μουτζώθηκα εγώ μόνος μου. Toy Story 5, παιδιά. Δεν σας έφτανε το 1. Δεν χορτάσατε ούτε με το 2. Δεν χορτάσατε ούτε με το 3. Και με το 4 δεν χορτάσατε. Το 4 το είπατε υπερβολή. Πάρε 5. Πάρε 5. Να γουστάρεις να πούμε. Να θες Coca-Cola μετά. Not sponsored by the way. Άντρεου Στάντον ο σκηνοθέτης, ο οποίος ήταν συγγραφέας
όχι σε όλα, σε κάποιες από τις προηγούμενες, σε περισσότερες από τις προηγούμενες ταινίες σειράς Toy Story, αλλά έχει σκηνοθετήσει και τα Wall-E και ψάχνοντας τον Nemo ή Nemo, όπως τον είναι στην Αμερική. Πολύ θετικό αυτό. Εμείς εδώ, επειδή είμαστε Ελληνάρες, το λέμε Nemo, όπως και Nemo. Τα IKEA τα λέμε IKEA. Σωστά. Γιατί έτσι γουστάρουμε, Naum. Δεν είπανε πολλά πράγματα για το Toy Story 5. Το μόνο που είπαν ότι η απειλή στην ταινία της συγκεκριμένη θα είναι 50 κακοί Buzz Lightyears. Αλήθεια. Σαν bots. Κακή Buzz Lightyear. Τύπο Iron Man 2. Ναι, κάτι τέτοιο. Μπράβο. Και κυκλοφορεί καλοκαίρι του 2026 αυτό. Έτσι. Εντάξει, έχουμε ακόμα. Εντάξει, αυτό δικαιολογείται να μην δείξει τίποτα. Το Lilo and Stitch, το οποίο κυκλοφορεί του χρόνου το καλοκαίρι, να μην δείξουν τίποτα, με ανησυχεί λίγο και για το πόσο Lilo γρήγορα. Το Live Action είναι κάτι που δεν έχει ξαναδεί και δεν ξέρει πώ θα, όχι, θα ακριβώς, γίνει και ναι. Πώ θα είναι. Ενώ το Toy Story 5, εντάξει, έχει δει άλλε 4 ταινίε Toy Story. Ναι. Το οποίο παρόλο που έχουν γίνει τόσε ταινίε, την ποιότητα του την κρατάει αρκετά ψηλά. Και δεν νομίζω να φύγει και το hype, θα πάει κόσμο. Ναι, αν και το Toy Story 4 ήταν λίγο πιο χαμηλή ποιότητα από όλα τα υπόλοιπα, αλλά όχι ότι ήταν κακό. Δεν ήταν εγώ. Δεν το έχω δει το 4, έχω δει τα άλλα 3. Ναι, σ' άρεσαν. Ναι. Ταινιάρες. Ναι. Incredibles 3! Η αγαπημένη μου και η ανακοίνωση που μου άρεσε περισσότερο, παιδιά, και με ενδιαφέρει περισσότερο. Λατρεύω τους απίθανους στο franchise. Ωραίο, ωραίο. Brad Bird επιστρέφει και σε αυτή την ταινία, όπως και στις προηγούμενες. Και περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουμε για την ταινία. Ούτε πότε κυκλοφορεί, ούτε τι γίνεται. Live αλλά action. Όχι, ρε. Όχι, ευτυχώς όχι. Αν και. Μια τέτοια ταινία live action θα είχε ένα νόημα. Είναι πιο, έχει πιο πολύ νόημα από το Lilo and Stitch. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά μάλλον επειδή ακόμη πουλάει η συγκεκριμένη, δεν ξέρω. Καλά κάνουν. Σαν να προσπαθεί η Disney. Σαν να προσπαθεί η Disney, μου φαίνεται ότι τα franchises τα οποία είναι από παλιά, από το 94 και αυτά, για να μην φανεί. Σαν να τα νιώθει παλαιομοδίτικα, ναι. Και να θέλει Sony και Day να τα κάνει να τα εξυγχρονίσει. Και να τα βάλει μέσα στο 2024-2025. Χωρίς να τη ζητήσει κανένα κάτι τέτοιο όμως. Ναι. Που παρόλο που το προσπαθεί μα να το κάνει αυτό. Ήταν το αντίθετο. Μα παρόλο που προσπαθεί να το κάνει αυτό, ο κόσμος τελικά καταλήγει να βλέπει πάλι τα παλιά. Ναι. Αυτό ούτως ή άλλως. Ναι. Δεν καταλαβαίνω τι τους έχει πιάσει και γιατί έχουν αυτή την τρέλα. Και πιο πολλά λεφτά χαλάνε, γιατί το να το κάνεις μια. Και λιγότερα παίρνουν. Μια CGI ταινία, εφόσον χαλάνε περισσότερα, ναι, έτσι πάει. Επόμενη. Α, να! Παιδιά, έχουμε και μια ανακοίνωση καινούριο franchise από την Pixar. Hoppers λέγεται. Hoppers. Μία κοπέλα, στο λέω τώρα πολύ περιληπτικά, ναι. Η υπόθεση της ταινίας έχει να κάνει με μία κοπέλα που βρίσκεται ξαφνικά μέσα στο σώμα ενός κάστορα. Ναι. Έτσι, και βλέπει τα πράγματα μέσα από αυτό. Okay. Μάλλον θα έχει να κάνει με τα ζώα, πώς συμπεριφέρονται. Κατάλαβες με αυτό που. Θα μπορούσε να είναι πολύ ωραία ταινία, ας πούμε, ναι. για παιδιά. Μπράβο. Θα δούμε όμως. Γιατί. Θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2026 η συγκεκριμένη ταινία. Η Pixar γενικά δεν έχει απογοητεύσει πολλές φορές. Έχει απογοητεύσει, αλλά όχι πολλές φορές. Τα τελευταία χρόνια έχει απογοητεύσει. Μπράβο τουλάχιστον που βλέπουμε και κάτι καινούριο. Μπράβο. Μπράβο, γιατί ναι. Παιδιά βαρεθήκαμε να βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια. Γιατί μπορεί να βγει το Ιστορία 6, ας πούμε. Από την Pixar. Ναι, ακριβώς. Μάνι, το Frozen ανακοινώθηκε 3 και 4. Ναι. Μπαμ. Και φεύγουμε από την Pixar και πάμε στο Star Wars franchise. Το οποίο ανακοίνωσε την σειρά Skeleton Crew με τον Jude Law στον πρωταγωνιστικό ρόλο. 3 Δεκεμβρίου του 2024 κυκλοφορεί αυτό. Α, ναι. Το τρέιλερ το είδα, έχει να κάνει με παιδάκια και τέτοια και ο Jude Law είναι ένας Jedi. Να πω τη δική μου ταπεινή άποψη. Όταν βλέπω στο Star Wars franchise γνωστούς ηθοποιούς, ξενερώνω. Ναι. Και ξενερώνω εδώ και καιρό, έτσι. Γιατί βάζουν εδώ και καιρό γνωστούς. Γιατί Disney, από τότε που τα αγόρασε η Disney, δίνει λεφτά αβέρτα. Και μπαίνουν οι γνωστοί. Για να μπαίνουν. Για μένα θα έπρεπε το συγκεκριμένο franchise να κρατηθεί μακριά από όλα τα υπόλοιπα. Με ποια έννοια. Εγώ βλέποντας, ας πούμε, τον Jude Law, που ούτως ή άλλως δεν τον πάω, με πετάει έξω από το ταξίδι αυτού του σύμπαντος. Σε πετάει έξω από το Star Wars και βλέπεις, ας πούμε, ότι. Είναι μια εμπορική Μπράβο. Σειρά. Με κάνει να το δω το Star Wars ως ένα ακόμη franchise όπως όλα τα άλλα. Το οποίο δεν θα ήθελα να το νιώθω. Ενώ δεν είναι έτσι το Star Wars εξ αρχής. Καλύτερα να παίρνανε ταλαντούχους νέους ηθοποιούς. Όχι που τους βλέπουμε πρώτη φορά. Αλλά πιο νέους, επειδή το Jude Law τώρα. Εντάξει, θα μου πεις και το Πέντρο Πασκάλ που χρησιμοποίησανε. Αν και τότε δεν ήταν και κάτι. Δεν ήταν κάτι τρελό, ναι, ο Πέντρο Πασκάλ. Τότε στο Game of Thrones είχε παίξει. Ναι. Και εντάξει. Δεν έχει παίξει και ρόλο. Όχι, κανένα main ρόλο. Από εκεί έγινε πασίγνωστος και μετά έκανε το count, εκτοξεύθηκε η φήμη του. Φεύγουμε από το Skeleton Crew, πάμε στο Andor 2, το οποίο ναι μεν ανακοινώθηκε, αλλά δεν ξέρουμε ημερομηνία κυκλοφορίας. Θες να πεις την εμπειρία μας με το Andor. Εντάξει, εμάς. το Andor δεν, εγώ δεν μπορώ να πω την εμπειρία είδαμε μου. Το πρώτο επεισόδιο, φαίνεται ότι είναι αργή σειρά, ότι δεν βιάζεται να σε εντυπωσιάσει.
Πρέπει να του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία και να την ξαναδούμε. Γιατί έχει και υψηλή βαθμολογία και όλα. Είναι καλά λόγια. Είναι από τις καλύτερες που έχει βγάλει η Disney Star Wars εποχή. Ίσως και το καλύτερο, έτσι. Γιατί είχαμε και το Mandalorian πριν τη δεύτερη σεζόν. Πριν την τρίτη. Πριν την τρίτη, συγγνώμη, ναι. Μπράβο, πριν την τρίτη σεζόν. Γιατί στην τρίτη το έλυσαν πανηγυρικά. Δυστυχώς. Δεν τα έχουμε πει για την τρίτη σεζόν, αλλά παιδιά, απαράδεκτη. Δεν μπορώ να φανταστώ πού το πάνε. Πού το πάνε, δεν μπορώ να φανταστώ. Εάν θες, Sony, και να πετάξει έξω το Mandalorian και τι θες να το βάλει στην ταινία, δράτω την ευκαιρία να πω ότι βγαίνει The Mandalorian and Grogu Movie. Μπράβο. Το οποίο έπαιξε ένα ψηλό τρεϊλεράκι, το οποίο δεν υπάρχει, το βρήκα εγώ σε κρυφό link. Δεν το αφήνει να βγει προς τα έξω. Ένα χρόνο μετά αφήνει να. Και όποιο ανακοινώνει ή δημοσιεύει, τρώει strike. Ναι. Τρώει strike κατευθείαν. Κάτι που μια ταινία που εμείς. Εμείς. Όλος ο κόσμος που ήταν φαν του Mandalorian της σειράς μέχρι τη δεύτερη σεζόν. Θα είχαμε τρελαθεί. Θα είχαν ακραίο hype. Θα είχαμε περάσει ένα από τους στίχους του τώρα. Ναι. Αλλά βλέποντας την τρίτη σεζόν, τώρα είμαστε. Ωραία, ωραίο ακούγεται. Ωραίο. Ναι, μεν είμαστε αισιόδοξοι και είμαστε χαρούμενοι γιατί θα δούμε το δίδυμο που το αγαπήσαμε μέσα από τη σειρά στη μεγάλη οθόνη που της αξίζει, το αξίζει μια ταινία. Ναι, 100% το αξίζει. Αλλά το αξίζει μια ταινία σύμφωνα με αυτά που βλέπαμε στις δύο πρώτες σεζόν. Ναι, ρε γαμότο. Και όχι αυτό που πήγα να κάνω. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. Θα είναι καλή η ταινία. Εγώ το πιστεύω αυτό. Μακάρι να μην το λούσουν. Σας παρακαλούμε. Disney, μην το λούσετε, μην το δείτε σαν ξεπέτα. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα και για τον Πέτρο Πασκάλ, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος ο Mandalorian. Είναι κρίμα και για τη δουλειά που κάνουν από πίσω ο Τζο Φαβρό και οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω τι εγκεφαλικό πάθατε στην τρίτη σεζόν. Πραγματικά αυτό που είδαμε στην τρίτη σεζόν δεν το πιστεύαμε. Δεν βγάζει νόημα καν το σενάριο της τρίτης σεζόν. Δεν το πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε. Και να πούμε ότι επειδή η Disney έχει εξαγοράσει πλέον τη 20th Century Fox. Ναι. Ανακοίνωσε και το Avatar 3, όπου βγήκε ο Καμερονάρας και... Το ξέραμε ήδη αυτό βέβαια. Ναι, εντάξει, ανακοίνωσε τον τίτλο, θέλω να πω, το οποίο Avatar 3 πλέον θα κυκλοφορεί στην πιάτσα με τον τίτλο Fire and Ash. Έχει βγει ημερομηνία. 19 Δεκεμβρίου του 25. Όχι ρε, μα του χρόνου τα Χριστούγεννα. Έχω πολύ hype γι' αυτό. Έχουμε ακόμα. Έχω hype γι' αυτό γιατί και εγώ, πάμε και εγώ 3D, πάρα πολύ. Τέλεια εμπειρία το 3D στο Avatar, πραγματικά. Και μου αρέσει που χτίζει τεράστιο σύμπαν το Avatar. Ναι. Πήγαμε στο νερό, τώρα πάμε στη φωτιά. Λογικά θα πάμε στον αέρα μετά. Φωτιά έχει τώρα. Χτίζει, ναι. Fire and... Αυτό το είπα. Fire and Ash. Ναι, φωτιά έχει τώρα. Φωτιά και στάχτη. 3D, φωτιά. Ωραίο. Θα γίνει, παιδιά, χαμός. Μακάρι να κρατηθεί, βέβαια, να λέμε, μην είμαστε. Μακάρι να κρατηθεί και η ποιότητα υψηλά. Εγώ είμαι σίγουρο ότι θα κρατηθεί. Από σενάριο και από αυτά, έτσι. Είναι από πίσω, ο άνθρωπος που είναι από πίσω. Ναι, δεν νομίζω ναι. ότι θα γίνει κάτι κακό. Και είναι και πολύ πορωμένο. Ναι, δηλαδή, αυτό λέω. Δεν γίνεται να γίνει. Με τα όσα μπήκε. Πώς θα βγάλουμε, λέει. Θα βγάλουμε 3, 4, 5, 6, 7. Θα βγάλουμε 100 ταινίες. Πώς να αποτύχει αυτό. Άμα το βλέπετε σε 1,5 χρόνο και έχει αποτύχει. Λίγες πιθανότητες. Συγγνώμη. Λίγες πιθανότητες. Για το μικρόφωνο. Συγγνώμη. Συγγνώμη και στο. Όχι, είμαι σίγουρος. Και στο μικρόφωνο. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα αποτύχει. Και ανακοινώθηκαν, όχι ανακοινώθηκαν μάλλον, ανέφεραν, διαφήμισαν και τις σειρές της Marvel, τις οποίες ξέραμε. Daredevil Born Again Μάρτιο του 2025. Agatha All Along 18 Σεπτεμβρίου φέτος. Αδιάφορο. Και Iron Heart 2025. Α, εντάξει, αυτό. Ναι. Και αυτό. Εμένα, αν θες την άποψή μου, περιμένω πιο πολύ από όλα. Daredevil. Όχι. Ποιο? Εγώ περιμένω το Agatha All Along. Πολύ αδιάφορο για μένα. Μάλλον, να το πω πιο σωστά, έχω ελπίδες ότι θα είναι ενδιαφέρον και πετυχημένο μόνο αυτό. Και συγγνώμη για αυτούς που περιμένουν το Daredevil να είναι καλό, αλλά τα μέχρι τώρα δείγματα της Disney δεν μου δείχνουν εμένα. Ότι μπορούν, αυτό. Ναι, ότι μπορούν ότι δεν δείχνουν. Να βγάλουν σωστά το Daredevil όπως ήταν στο Netflix. Θα μου πεις τώρα, θα μου πει κάποιος, ρε Θωμά, έχει αλλάξει σιγά σιγά η Marvel, βλέπουμε το Deadpool, βλέπουμε ότι την ταινία Blade είπαν ότι θα την κάνουν R-rated. Ναι, στο Deadpool από πίσω όμως υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος λέγεται Ryan Reynolds και έτρεξε αυτός όλο το κόλπο. Γι' αυτό και βγήκε αυτό που βγήκε. Γι' αυτό και κρατάει μια συγκεκριμένη ταυτότητα το franchise αυτό. Ναι. Και θα συνεχίσει να κρατάει. Μάλλον. Πίσω από τον Daredevil είναι καθαρά η Marvel, η Disney εκεί. Δυστυχώς. Ναι, φέρανε πίσω τους παλιούς ηθοποιούς όλους, αλλά εγώ δεν έχω ελπίδες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο συγκεκριμένος Daredevil έχει εμφανιστεί όπως έχει εμφανιστεί στη σειρά She-Hulk. Καλά, ναι, αυτό τώρα τι το θύμισε. Αν θέλουμε να δούμε βέβαια τα θετικά από αυτή την εμφάνιση, είναι ότι είχε έτσι μια φουτουριστική αισθητική τα επεισόδια που ήταν ο Daredevil, το οποίο αυτό αν μεταφερθεί. Ήταν το καλύτερο επεισόδιο του She-Hulk. Το καλύτερο. Καλά, δεν είχε και. Εντάξει τώρα. Μα ήταν. Απλά ήταν ο Daredevil. Δεν είναι ότι. Ακριβώς. Χαρήκαμε επειδή ήταν ο Charlie Cox τώρα εκεί πέρα. Αλλιώς... Τι να πούμε για το She-Hulk τώρα, δηλαδή ναι. Πραγματικά. Άστο, εντάξει, όχι. Πάμε. Daredevil Born Again λέγεται. Για τη Marvel, ναι, Born Again.
ο τίτλος και μόνο θετικό, ναι, δεν μπορεί να το δεις. Τι born again, δεν υπάρχει δηλαδή. Τον σκοτώνουμε τον άλλον και born again. Ναι. Λίγο περίεργα τα πράγματα. Μάρτιο του 25 το born again. Και αυτά από τη Marvel. Να πούμε ότι για τα τελειώματα, αυτές καταρχάς ήταν οι ανακοινώσεις της Disney. Να πούμε πριν πάμε στο θέμα που θέλω να συζητήσουμε ότι η ταινία Borderlands, όπως δεν την έχουμε δει ακόμη, έτσι, να το πούμε αυτό, αλλά όπως προέβλεψε ο Θωμάς σε κάποιο προηγούμενο επεισόδιο. Και όπως δεν προέβλεψε ο Αντρέας. Ναι, και στο Rotten Tomatoes μετά από 24 κριτικές 0%. Αλλά ας μην το πιάσουμε τώρα από εκεί, γιατί δεν εμπιστευόμαστε ούτως ή άλλως στα συγκεκριμένα sites για να. Πόσο λάθος να κάνουν, δηλαδή. Οπουδήποτε, παιδιά, έχει εμφανιστεί κριτική για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη ταινία, έχει πατώσει. Έχει πάει απατεώτας, λέω, όχι απλά μέχρι. Έχει πάει άπατη. Τι βλακιά θα δούμε πάλι. Έχει πάει άπατη. Νομίζω και στο IMDb βαθμολογία τώρα έχει κάτω από 5. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω έχει κάτω από 5. Και σίγουρα στο μέλλον θα έχει κάτω από 5. Σας είπα, παιδιά, όπου βλέπετε Kevin Hart, μακριά. Μακριά, μακριά, μακριά. Επίσης, σκηνοθέτες και παραγωγή, σταματήστε να βάζετε τον Kevin Hart στα project σας. Σταματήστε το. Δεν ξέρω, πέφτει η κατάρα. Νομίζω αν τον βάλει ο Νόλαν θα κάνει κακή ταινία. Ναι. Ή βλέπουν ότι έχουν μια κουράδα στα χέρια τους η παραγωγή και σου λένε ας βάλουμε ένα γνωστό όνομα που έχει ακόλουθους, τέλος πάντων, λόγω του stand-up που εκεί πέρα παίζει καλύτερη μπαλίτσα ο Kevin Hart. Δεν μου αρέσει ούτε εκεί εμένα, αλλά τέλος πάντων. Και σου λέει βάλτονα για να κόψουμε κανένα εισιτήριο. Όχι, μπήκανε μέσα με τα μπούνια. Η ταινία έχει χαλάσει, εάν θυμάμαι καλά, έχουν χαλάσει για την ταινία γύρω στα 150 εκατομμύρια δολάρια και έχουν βγάλει 8. 8, ε. 8. Καταλαβαίνεις για τι πράγμα μιλάμε. Καταλαβαίνεις για το πόσο μέσα μπήκανε. Παιδιά, πρέπει να κλείσαν σπίτια. Ναι. 8. Έτσι, και μιλάμε για το Borderlands. Το οποίο, να πω την αλήθεια τώρα, δεν βγάζει και τόσο νόημα. Πες να το έχουμε ξαναπεί. Να βγάλεις ταινία Borderlands. Ποιος τη ζήτησε? Είναι τόσο μεγάλο franchise στη gaming βιομηχανία το Borderlands. Είναι. Δεν είναι τόσο μεγάλο. Είναι τόσο. Να βγάλεις God of War, το καταλαβαίνω. Εννοείται. Που γίνεται χαμός. Ναι. Να βγάλεις. Τι άλλο να πούμε. Πες, να βγάλεις, ας πούμε. Τέλος το βάζει που βγήκε σειρά. Elden Ring. Εντάξει, ναι. Να βγάλεις. Ναι. Να βγάλεις Dark Souls. Να βγάλεις. Γενικά, ναι. Γενικά, ναι, να βγάλεις τέλος πάντων τα μεγάλα franchise, παιδί μου. Το άλλο που βγήκε, ας πούμε, με τον Tom Holland. Uncharted. Το Uncharted. Ναι, ναι. Παρόλο που ήταν μια κουράδα, έχει νόημα να το βγάλεις. Ναι. Θέλω να πω. Μαρκετινίστικα έχει νόημα. Έχει μεγάλο κοινό. Θα έρθουν να το δούνε. Το Borderlands, πήγαν αυτά. Εντάξει, το Borderlands, άμα γινόταν καλή ταινία, δεν θα ήταν. Δεν έχεις και τρελό hype πριν να πάθεις το Borderlands. Υπάρχουν ήδη franchises. Υπάρχουν ήδη franchises στο σινεμά που είναι κοντά σε αυτό. Και γι' αυτό πήγε και άπατο. Θα το δω, θα το δούμε παρόλα αυτά. Θα το δούμε. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε γιατί λένε ότι είναι τόσο κακό. Όπως να ξέρετε, πολλοί μου κινεί την περιέργεια ποιο είναι το κακό του Star Wars που το έχουν φάει. Acolyte. Στο IMDb το The Acolyte έχει 4 ακριβώς. 4. Ανέβηκε. Ανέβηκε λιγάκι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι μου έχει κινήσει τόση περιέργεια που πέφτει τόσο κλάμα για το Acolyte που θέλω πολύ να το δω. Πώς γίνεται Star Wars πράγμα να έχει 4. Θέλω να δω γιατί μου κινεί την περιέργεια, γιατί το λένε ότι είναι τόσο κακό. Γιατί, πραγματικά. Θα το δω και ίσως να δω αν. Να δω τι. Και ίσως κάνω και ένα βίντεο. Θα το μιλήσουμε εδώ. Ίσως να το συζητήσουμε. Θα δούμε. Αλλά μου έχει κινήσει πολύ την περιέργεια. Ναι. Για τον ίδιο λόγο ακριβώς μου έχει κινήσει την περιέργεια και το Borderlands. Γι' αυτό και θα το δούμε. Να έχουμε όπως πάντα τη δική μας άποψη. Γι' αυτό και λέμε ότι ό,τι λέμε εμείς, πάντα εσείς πρέπει να τα βλέπετε τα project για να έχετε τη δική σας άποψη, άσχετα τι λέμε εμείς. Έτσι, ο καθένας έχει τη δική του άποψη, το δικό του γούστο και μπράβο του και με γεια του και χαρά του. Άμα του αρέσει ένα project που δεν αρέσει κανέναν. Μαγιά του. Και να συζητήσουμε για το τέλος το μοτίβο αυτό, Αντρέα, που βλέπουμε, ρε παιδί μου, και δεν είναι μόνο στην Disney. Μόνο για την Disney. Γενικά σε όλες τις εταιρείες παραγωγής γίνεται αυτό, ότι βλέπουμε συνεχώς να αναμουχλεύουν, να αναζωογονούν, να φέρουν πίσω franchises από τα 80s, από τα 90s, από τα Zeros και να τα πηγαίνουν είτε να κάνουν sequels, είτε να κάνουν prequels, είτε να κάνουν remakes, είτε ό,τι άλλη ταμπέλα έχουν βρει τέλος πάντων για να δικαιολογούν το νέο ξεκίνημα που κάνουν. Όπως ας πούμε έχει γίνει στο Karate Kid. Τώρα βγαίνει ταινία Karate Kid, η οποία έχει τον πρωταγωνιστή από τις άλλες ταινίες, τις παλιές, ναι, τον πρωταγωνιστή από τις καινούργιες ταινίες. Ο πρωταγωνιστής από τις παλιές ταινίες παίζει στο Cobra Kai, το οποίο ακολουθεί το σενάριο
των παλιών ταινιών, αλλά η καινούργια ταινία που έχει μέσα τον Μάκιο δεν συνδέεται, δεν ξέρουμε τι συνδέεται. Δεν συνδέεται ούτε με τις ταινίες. Προς το παρόν, δεν συνδέεται σίγουρα με το Cobra Kai. Ναι. Τώρα τι βλέπουμε. Το οποίο να πούμε δεν έχουμε δει ακόμα τη σεζόν, έτσι. Γιατί μου έχετε γράψει πολύ, ρε παιδιά, να κάνουμε επεισόδιο για το Cobra Kai. Να κάνω επεισόδιο να πω τι, αφού είναι μισή σεζόν. Για το 1 τρίτο τη σεζόν. Αφού είναι μισή σεζόν. Θα τη δούμε, αλλά να πούμε. Θα το δούμε, ρε παιδί μου, ναι, αλλά. Θα το δω πρώτα και θα, αν μπορεί να βγει ένα επεισόδιο, μπορεί να βγει ένα, θα το βγάλουμε. Αλλά ίσως να μιλήσουμε με κάποια άλλα θέματα κιόλας μαζί. Θα δούμε. Τώρα μου λένε πιο πολύ για καλή ή κακή, επειδή έχω βγάλει την προηγούμενη σεζόν. Δεν γίνεται. Για καλή ή κακή. Αλλά θα δω. Άμα βγαίνει, οκ. Okay. Πρώτα πρέπει να το δω. Ακόμη δεν έχω προλάβει να πω την αλήθεια με όλες αυτές τις δουλειές που γίνονται εδώ πέρα. Γιατί σιγά σιγά τελειώνει το στούντιο, παιδιά. Έχει τελειώσει βασικά σχεδόν. Είμαστε στο 98%. Τόσο πολύ. Είμαστε 98% που έχει τελειώσει. 90. Όχι, ρε 90, τι έχουμε. Α, έχουμε. Και μοκέτα. Ναι, έχουμε, ναι, 90. Κλασίλα. 90%. Εντάξει, είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε πολύ ναι. Και ίσως τώρα το καλοκαίρι και να μην τελειώσει, να μην ολοκληρωθεί εντελώς, ρε παιδί μου, να κάνουμε ένα tour, έτσι, ένα βλογκάκι. Λοιπόν, αυτό που είπες, αυτό γίνεται χρόνια γενικά. Γίνεται χρόνια. Και σε ταινίες και σε games. Και τώρα είδε το ερώτημα, Αντρέα. Φταίμε εμείς ή φταίνε αυτοί? Πιστεύω. Ναι. Άκου. Γενικά το κάνουν αυτό λόγω φόβου. Γιατί σίγουρα το κάνουν. Δύσκολα πα σε κάτι καινούριο. Ρισκάρεις, δεν ξέρεις τώρα. Ειδικά αν δεν είσαι και όνομα. Ναι. Δεν ξέρεις το τι θα γίνει. Δεν ξέρεις τον κόσμο. Δεν είναι μόνο ότι ρισκάρεις, είναι ότι για να το κάνεις γνωστό θέλεις περισσότερα χρήματα. Για να μπορέσει να ξεχωρίσει, για να γίνει viral. Όταν πάρεις κάτι το οποίο έχει ήδη ένα fan base, θα το φέρεις πολύ πιο εύκολα στην επιφάνεια και θα το κάνεις. Ναι, ναι. Και μπορεί και με λιγότερα χρήματα. Όπως και γι' αυτό παίρνουν games επιτυχημένα και τα κάνουν ταινίες τώρα. Ή τελείωσαν τα βιβλία. Μάλλον. Ναι. Δεν ξέρω, να μας πούνε και τα παιδιά στα σχόλια. Εάν θα θέλατε να δείτε καινούργια πράγματα στο σινεμά, καινούργιες ιδέες. Όταν λέω καινούργιες ιδέες, προφανώς, επειδή βρισκόμαστε στο 2024, έτσι, στα μισά του 2024, προφανώς δεν λέμε καινούργιες ιδέες ότι ξαφνικά κάποιος θα ανακαλύψει την Αμερική. Ναι, ότι θα κάνει κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει ποτέ κανένας άλλος. Τι γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Να έχει ένα καινούργιο τίτλο. Όχι μόνο ένα καινούργιο τίτλο, επειδή να έχει μια δική του ταυτότητα, έστω έτσι το κάτι τη. Δηλαδή, πέτυχε ο John Wick. Ας βγάλουμε όλη ταινία John Wick. Εκτός από το ίδιο του John Wick που συνεχίζεται ακόμη. Θα βγει και 5 δηλαδή. Για κάποιο λόγο. Ναι, για κάποιο λόγο. Δεν μας καλά, αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι κάτι καινούριο. Και το λένε χρόνια πολύ ο κόσμος και αντιδράει. Και πάλι, ενώ αντιδράει ο κόσμος, ενώ όταν βγαίνει κάτι καινούριο, πολύ σπάνιες είναι αυτές οι φορές που θα τον ακολουθήσει ο κόσμος και θα γίνει χαμός. Δεν θα το έλεγα. Αν βγει κάτι καινούριο το οποίο αξίζει τον κόπο, θα πάει να το δει. Ας πούμε το Long Legs που βγήκε τώρα που δεν το έχουμε δει ακόμη εμείς, ρε παιδί μου, αλλά φαίνεται ότι γίνεται χαμός, ο κόσμος φαίνεται να τα αγκαλιάζει. Αν βγάλεις κάτι καλό, ο κόσμος θα τα αγκαλιάσει. Ναι. Δεν νομίζω να πάει χαμένο και δείτε το και ως την ιστεροφημία που λέμε, ρε παιδί μου, σε κάποια πράγματα, ότι θα βγει τώρα, μπορεί να μην πάει στο σινεμά τόσο καλά, αλλά πιστεύω αν κάτι είναι καλό θα χτίσει μια φήμη. Το όνομά σου σαν σκηνοθέτης. Στα επόμενα χρόνια. Όχι, το ίδιο το franchise. Πρώτα το επαναφέρεις μετά από 1-2 χρόνια να βγάζεις το sequel σου και να είσαι άρχοντας. Αλλά να μας πούνε και τα παιδιά στα σχόλια, θέλετε να δείτε κάτι καινούριο ή σας αρέσει που συνεχίζετε και βλέπετε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Αγαπημένα βέβαια franchises. Εντάξει, δεν λέμε να σταματήσουν τελώς. Κάποια πρέπει, κανονικά. Γιατί όσο πάνε γίνονται και. Ας πούμε τώρα βλέπουμε 18 ταινίες Scream και οι 17 είναι χάλια. Δεν είναι ίδιες. Φτάνει. Ναι. Φτάνει, σταματήσει το Scream. Το οποίο Scream μοιάζει πάρα πολύ και με το Show. Η συνταγή είναι η ίδια. Ακριβώς. Λέω το show με το Scream επειδή έχει να κάνει πάντα με το plot twist και τα δύο. Ωραία. Παιδιά, πλέον το έχει πιάσει ο κόσμος το concept. Δεν είναι εύκολο να του ξεγελάσεις. Και δεν ξεγελάσεις κανένα. Είναι πανεύκολο να βρεις ποιος είναι πλέον ο δολοφόνος. Θα μου πεις το μα, ναι, πηγαίνουν όμως καλά οι ταινίες. Έχουν καλές εισπράξεις. Αυτό απαντάει στην ερώτηση που έκανα στην αρχή στον Αντρέα. Ποιος φταίει. Ναι. Ότι δεν φταίνε αυτοί, φταίμε εμείς. Εφόσον εμείς πηγαίνουμε στο σινεμά και τις βλέπουμε και βλέπουν ότι βγάζουν λεφτά. Από αυτές. Για ποιο λόγο τους σταματήσουν. Τις κινήσεις, για ποιο λόγο να ψάξουν να βρουν κάτι καινούριο. Βγάλε την 28η ταινία Scream, θα βγάλει εκατομμύρια και θα δώσει μια χαρά. Ναι. Να πούμε ότι από όλο αυτό το πράγμα, από όλη αυτή τη μόδα από τα τελευταία χρόνια που δεν βγαίνει τίποτα καινούριο, να πούμε ότι είναι ελάχιστα τα project τα οποία είναι ποιοτικά. Από παλιά μέχρι σήμερα. Ναι. Ναι. Δηλαδή, ακόμη και το Cobra Kai. Που οι δύο πρώτες ή τρεις πρώτες σεζόν ήταν πάρα πολύ ωραίες. Εγώ τις ευχαριστούμε πάρα πολύ και είχαν νόημα ύπαρξης. Από εκεί και πέρα έχασαν την μπάλα. Χάλια. Ναι. Για μένα. Είναι χάλια. Το κατέστρεψαν. Οτιδήποτε βλέπετε και συνεχίζεται για πάρα πολλά χρόνια είναι πολύ μικρές ή πολύ λίγες πιθανότητες να ένα γίνει. Πιο παλιό παράδειγμα, όχι τόσο παλιό, είναι το La Casa de Papel. Οι πρώτες δύο σεζόν, φοβερές. Φοβερές πρώτες δύο σεζόν. Μετά.
Το La Casa de Papel έπαθε μετά... Fast and Furious. Μην μιλήσουμε γι' αυτό. Είχαν ένα συγκεκριμένο... Μην μιλήσουμε γι' αυτό. Είχαν ένα συγκεκριμένο πράγμα στον εγκεφαλό του, ρε παιδί μου, το οποίο από κάποια στιγμή και μετά κορέστηκε, δεν μπορούσε να πάει παρακάτω και αλλάξαν εντελώς τη φύση του franchise. Κράτησαν απλά τον τίτλο και κάναν ό,τι γουστάρανε. Μην μιλήσουμε για το Fast and Furious, α. Ναι, το κάνανε. Το κάνανε... Είδα και το 10. Τώρα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο... Ναι. Podcast, κάποιο επόμενο chilling couch, γιατί ετοιμάζουμε ένα πάρα πολύ ωραίο special chilling couch. Τι ετοιμάζουμε? Δεν το πούμε. Εγώ το ξέρω. Μην το κάνεις spoil. Το ξέρω, αφού βλέπουμε τις ταινίες που είναι μέσα από αυτή τη λίστα. Α, ναι. Μία από αυτές την είπες κιόλας. Ναι. Ω, δεν λέω άλλα. Δεν λέω άλλα. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε για τις ανακοινώσεις της Disney. Θέλουμε κάτω στα σχόλια να μας πείτε καταρχάς αυτό που σας ρωτήσαμε, αν θέλετε να δείτε καινούργια πραγματάκια ή γουστάρετε που βλέπετε συνεχώς να βγαίνουν τα ίδια πράγματα. Και ποια είναι η ταινία που περιμένετε ή η σειρά που περιμένετε περισσότερο, το αγαπημένο σας project, ρε παιδί μου, περιμένετε περισσότερο να έρθει από αυτά που ανακοίνωσε η Disney. Γενικά, ας πούμε, ποια περιμένετε αυτό. Το 25. Να ευχηθούμε και πάλι καλή τύχη και καλή δύναμη, ναι, σε όσους περνάνε δυσκολίες με τις φωτιές. Ευχόμαστε να μην θρηνήσουμε θύματα και κάποτε να αλλάξει σε αυτή τη χώρα αυτό το πράγμα και να μπορούμε να ευχαριστηθούμε τη χώρα την οποία ζούμε, ναι, και αυτό που υποτίθεται ότι έχουμε και το, μάλλον τι διαφημίζουμε σαν χώρα έξω, το καλοκαίρι μας. Ναι. Ναι. Για μας δεν είναι και τόσο καλό από ό,τι φαίνεται, έτσι. Ελπίζω στο μέλλον να αλλάξει κάτι. Αλλά για να αλλάξει κάτι, παιδιά, πάνω απ' όλα πρέπει να αλλάξουμε εμείς, σαν άνθρωποι, έτσι. Κοίτα, άμα καούν όλα τα πράγματα που υπάρχουν, όλα τα δέντρα... Άμα ακούνε όλα, δεν θα αλλάξει, θα ξαναέχουν φωτιές. Ναι, τότε θα είναι αργά. Ναι. Να πούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και εμείς θα επανέλθουμε ακόμη πιο δυνατοί, ακόμη καλύτεροι. Εδώ φτιάχνουμε τρελά πράγματα, οπότε δεν φοβόμαστε τίποτα. Αυτά. Και επειδή είδα ότι πολύ ξεκουράστηκες, πάμε τώρα να κάνουμε κάποια δουλειά.